Κύριε Λαβάνο, εσείς σε τι φάση βλέπετε ότι βρισκόμαστε? Πάμε για μια εξομάλυνση μιας αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης ή πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο υπό την πίεση και των Αμερικανών? Γιώργο, με συγχωρείς, πριν απαντήσει ο κύριος Αλαβάνος, να σας βάλω, κύριε Αλαβάνο, γιατί είχα ακριβώς στο νου μου την ίδια ερώτηση με τον Γιώργο, απλά μας χωρίζει μια μικρή απόσταση λόγω κορονοϊού. Ήθελα να βάλω στην κουβέντα, στην ερώτηση που σας έκανε μόλις ο Γιώργος, και το γεγονός ότι ο Πούτιν είναι ο μόνος ηγέτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο οποίος δεν έχει συγχαρεί τον Biden και μάλιστα διαστόματος του εκπροσώπου του έχει πει ότι όταν επισημοποιηθούν τα αποτελέσματα θα συγχαρεί τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Κάτι που βέβαια στην περίπτωση του Τραμπ δεν είχε κάνει, τον είχε συγχαρεί πολύ λίγες ώρες μετά. Αυτό δεν δίνει παραπάνω, δεν δείχνει κάτι σε αυτό που σας ρώτησε τώρα μόλις ο συναδελφός μου? Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Καταρχάς νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Η Ρωσία τι είναι? Η Ρωσία είναι μια ισχυρή καπιταλιστική χώρα. Είναι το νούμερο 2 παγκοσμίως στρατιωτικά. Είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί, να το πω έτσι κάπως επί ίσης όρης, να αντιμετωπίσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ με τον συγκεντρωμένο οπλισμό τον οποίο έχει και τις έρευνες που κάνει σε αυτόν τον τομέα. Άρα είναι φυσικό ανάμεσα στην Ρωσία, στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύσσονται σχέσεις και να κλείνονται συμφωνίες, αλλά πάντα αυτές οι συμφωνίες βρίσκονται υπό την αίρεση το πώς θα εξασφαλιστούν καλύτερα τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων του ενός και του άλλου μέσα από μία πορεία η οποία έχει και συμπτώσεις, θέλω να πω ότι και συμπίπτουν τα συμφέροντα άλλοτε, αλλά και βέβαια με πάρα πολύ σκληρούς ανταγωνισμούς. Αυτοί οι ανταγωνισμοί, όπως μπήκε και στη συζήτηση, μπορεί να εκφράζονται σε πολλά μέτωπα. Ένα μέτωπο σίγουρα είναι ο ενεργειακός ανταγωνισμός. Δεν ξέρω εγώ κατά πόσο μπορεί κάποιος να λέει ότι έχει ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα όταν έχει δώσει τα κλειδιά της παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο σε κάποιο άλλο κράτος. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στην παρούσα φάση, με το όπως έχει τρέξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα του άνθρακα για παράδειγμα ή του λιγνίτη, παράγουμε 60-70% από εισαγόμενα μέσα την ενέργειά μας. Εκφράζεται επίσης το ζήτημα του εμβολίου. Πολύ φορτωρός ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο βεβαίως στη σημερινή καπιταλιστική αγορά είναι ένα εμπόρευμα το οποίο θα το πληρώσει από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ και πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί. Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας μετά τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως μπορεί και ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Μπάιντεν να θέλουν να διαχειριστούν αυτό το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, όπως λέμε εμείς, της εκμετάλλευσης που οδηγεί σε συνεχή θερμά επεισόδια πολέμου σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Βεβαίως υποστηρίζονται από διαφορετικά συμφέροντα και έχουν και διαφορετική τακτική απέναντι στις υπόλοιπες διεθνείς δυνάμεις. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει συγχαρεί ο Πούτιν τον Biden ακόμα για την εκλογή έχει να κάνει και με την τακτική που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Biden το επόμενο διάστημα για τα δικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα αυτών τους οποίους στηρίζει στη χώρα σε σχέση με τη Ρωσία. Είδαμε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ είχε υιοθετήσει μια πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα με τον εμπορικό πόλεμο ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων τον οποίο επέβαλε, ενώ με τη Ρωσία είχε μεν τοποθετήσει, βάλει σε εφαρμογή μια σειρά κυρώσεις, αλλά ήταν ενδεχομένως πιο ανοιχτό στο διάλογο. Τώρα ο Biden, πιστός όπως πάντα στο νατοϊκό δόγμα το οποίο θέλει περικύκλωση της Κίνας και αντιμετώπιση της Ρωσίας, ενδεχομένως να ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ακόμα και με πιο έντονους τόνους. Κύριε Αλαβάνο, θα ήθελα από εσάς μία σύντομη, αν θέλετε, τοποθέτηση, γιατί έχουμε και άλλο υλικό να δούμε και να το προλάβουμε να το συζητήσουμε. Εσείς πώς το βλέπετε τώρα, πώς βλέπετε την ισορροπία που έχει διαμορφωθεί και τελικά κατά πόσον αυτή όλη η συζήτηση για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει μία βάση, αλλά μήπως γίνεται και μία εκμετάλλευση για τα συμφέροντα που είπε και η κυρία Σπυράκη? Μία σύντομη τοποθέτηση σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καλά είναι αυτά τα οποία είπε ο κύριος αναλυτής πριν, που είδαμε, όμως σε τελική ανάλυση στο πώς καθορίζονται οι διεθνείς συμμαχίες και οι ανταγωνισμοί παίζουν ρόλο τα εξής χαρακτηριστικά. Η οικονομική, η πολιτική, η στρατιωτική ισχύς κάθε καπιταλιστικού κράτους. Αυτό είναι αυτό το οποίο τελικά καθορίζει το πώς θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ
των κρατών σε διμέρες και πολυμέρες επίπεδο. Αυτή προφανώς δεν είναι μια κατάσταση η οποία τίθεται φορά παρτίδα, ακριβώς καθαρά, αλλά χρωματίζεται με διάφορα επιχειρήματα, με την αντίστοιχη προπαγάνδα κτλ. Δείτε για παράδειγμα το ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, το οποίο ανοίγει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο είναι μια συζήτηση σκοπιμότητας. Όχι μόνο γιατί επιβάλλει, για παράδειγμα, κυρώσεις στη Ρωσία και δεν επιβάλλει, λέω εγώ τώρα, σε άλλες χώρες, όπως είπαν οι συνομιλητές, που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρώσεις που σε τελική ανάλυση ποιος τις πληρώνει? Τις πληρώνει ο λαός των χωρών. Δείτε, για παράδειγμα, πώς έχουν πληγεί οι Έλληνες παραγωγή αγροτικών προϊόντων από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Είναι κάτι υπαρκτό. Όμως εδώ υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, όπως στην Πολωνία, όπως στις Βαλτικές χώρες, όπου δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Για παράδειγμα, τα κομμουνιστικά κόμματα είναι εκτός νόμου. Οι συνδικαλιστές φυλακίζονται. Υπάρχουν διώξεις. Νέες εξελίξεις έχουμε με αντικομμουνιστικούς νόμους, όπως τώρα, για παράδειγμα, στη Σλοβακία, που συμπληρώνονται. Άρα λοιπόν, προφανώς είναι μια κατάσταση σκοπιμότητας. Σε σχέση με την παρέμβαση, την εσωτερική εμπαστοσύνη σε εκλογές κτλ. Μα αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει παντού. Πάντα και στις ελληνικές εκλογές. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, μέσα σε εισαγωγικά, προκυρήσουν ή διακηρύσουν υπέρ του ενός ή του άλλου. Θυμηθείτε τι έγινε όταν έπρεπε να πάσει η θυσία να γίνει αποδεκτή η Συμφωνία των Πρεσπών. Από τη γείτονα χώρα παρέλασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στελέχη της Αμερικάνικης κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Κομισιόν τότε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλοι για να στηρίξουν το να μπει αυτή η γείτονας χώρα, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και με μια προοπτική να προχωρήσει και στην σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό είναι αυτό το οποίο καθορίζει και σε τελική ανάλυση πρέπει να θυμόμαστε. Και το ζήτημα της ενέργειας δεν είδαμε στην Ελλάδα, παρά αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, να έχει φθηνίνει καθόλου το τιμολόγιο του ρεύματος για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αφήστε που, με βάση τα στοιχεία που έχουν δώσει, που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, που ήταν η πρώτη μέρα που υποτίθεται ότι απεξαρτηθήκαμε από το λιγνίτι, το 80% της ενέργειας που παράγαμε εξαρτώμασταν από άλλες τρίτες χώρες. Κυρία Λαβάνο, τελευταία λέξη σε εσάς. Σε συνθήκες πανδημίας κορονοϊού και βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και εκφράζεται και στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, πρέπει οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρα να μην υποστήλουν τη σημαία του αγώνα, να παλέψουν για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, να τα κατακτήσουν για τη δουλειά, για την εκπαίδευση, για τη μόρφωση που τους αξίζουν και ταυτόχρονα για να σφραγίσουν τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να πάμε σε αμοιβαίες συμφωνίες κοινού ωφέλους, τις οποίες θα τις χειριστούν οι λαοί και όχι οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι μεγάλες εταιρείες κατέρωθεν των σύνορων.